Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σερών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλά, με πρώτον αφορά τις κενές θέσεις τους εκπαιδευτικούς, όπου χρειάζονται 15 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και 8 καθηγητές ειδικής αγωγής, λόγω του ότι δεν καλύφθηκαν τα κενά στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών καθηγητών, η μειωμένη μισθή, όπου κατά τη μνημονιακή κρίση έγινε περικοπή του μισθού των εκπαιδευτικών κατά 40%, αλλά και ο αυξημένος φόρτος εργασίας, του οποίου ζητούν μείωση του διδακτικού ωραρίου ή επίδομα για την επιπλέον εργασία που το ζητείτε να γίνεται. Σήμερα είναι Πανελλαδική ημέρα δράσης της Ομοσπονδίας. Σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας είχε προκηρυχθεί στάση εργασίας, τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 η ώρα το πρωί, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μέσα στα σχολεία τους να συζητήσουν μεταξύ τους τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτικοί. Και στη συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας 1 η ώρα εδώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι πολλά και ποικίλα. Κάποια από αυτά βέβαια είναι και διαχρονικά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα στα μέσα Οκτωβρίου έχουμε κενά σε εκπαιδευτικούς, τα οποία αναμένουμε να καλυφθούν με την τρίτη φάση αναπληρωτών. Στην πρώτη και δεύτερη φάση δεν πήραμε επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών ώστε να καλύψουμε όλα τα κενά. Έτσι λοιπόν σήμερα περίπου χρειαζόμαστε 15 εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και περίπου 8 καθηγητές ειδικής αγωγής. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι από το 2010 και μετά είχαμε μηδενικούς διορισμούς. Βέβαια τα τελευταία 2-3 χρόνια έγιναν χιλιάδες διορισμοί, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα μας τα κενά εξαιτίας της αδιοριστίας που υπήρχε τόσα χρόνια. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να καλυφθούν όλα τα κενά αυτά με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το γνωστό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς με τα κενά στα σχολεία μας. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως εκπαιδευτικοί, ως εργαζόμενοι, είναι το γεγονός ότι έχουμε μειωμένους μισθούς. Μην ξεχνάτε ότι ο εκπαιδευτικός τα χρόνια της μνημονιακής κρίσης βίωσε το 40% περικοπής μισθού. Ήταν από τις μεγαλύτερες περικοπές, δηλαδή είμαστε οι πιο αδικημένοι σε όλο το δημόσιο κλάδο. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε αυξήσεις προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, διότι όλα γύρω μας αυξάνονται, αλλά δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση στους μισθούς μας. Διεκδικούμε την επιστροφή των επιδομάτων που πηγαίνουν Πάσχα και θερινής άδειας. Διεκδικούμε λοιπόν αυξημένους μισθούς προκειμένου να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Και ένα τελευταίο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας συνεχώς φορτώνει, θα έλεγα, μεγαλώνει, αυξάνει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, έχουμε τον ορισμό του μέντορα, του συντονιστή ύλης, του συντονιστή τάξης στα σχολεία. Είναι επιπρόσθετο βάρος εργασίας, για το οποίο εμείς ως εκπαιδευτικοί ζητούμε είτε τη μείωση του διδακτικού μας ωραρίου, το οποίο είχε αυξηθεί στα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, είτε ζητούμε επίδομα για την επιπλέον εργασία την οποία μας ζητείτε να κάνουμε.